αγορασμένα, τα έχουμε αγοράσει, οπότε θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και του χρόνου, αλλά να τα δώσουμε και σε άλλες εκδηλώσεις, δηλαδή και τα σπιτάκια, ό,τι βλέπετε, ενώ άλλες χρονίες ήταν νοικιασμένα, φέτος είναι αγορασμένα. Πιστέψαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα φανούν στο μέλλον ανταποδοτικές, δηλαδή θα έχουμε προσθετική αξία για την περιοχή μας. Θα ήθελα ακόμη εδώ πέρα κλείνοντας να ευχαριστήσω και τους αφανείς ήρωες οι οποίοι πίσω από τις, αν θέλετε, τις κάμερες δουλεύανε νύχθη μερών και μιλώ για τους εθελοντές για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δύο από αυτούς έχω δίπλα μου, τους οποίους τους ευχαριστώ και δημοσίως. Πιστεύω ότι όταν αγαπάς κάτι και το κάνεις με πάθος και μεράκι, το αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει είναι εντυπωσιακό και πρώτα θα έλεγα ικανοποιεί εσένα προσωπικά, Παύλο και Γιάννη, και μετά όλους τους πολίτες της Καρδίτσας. Καλό λοιπόν, όλους τους πολίτες της Καρδίτσας την Τετάρτη στην έναρξη που θα ανάψουμε το δέντρο στην κεντρική πλατεία, ώρα 7 το απόγευμα. Μετά θα ακολουθήσουν διάφορες εκδηλώσεις, δρόμενα και θα πάμε όλοι μαζί στο μαγεμένο δάσος, στο Πασίλικο, για να κηρύξουμε και εκεί την έναρξη. Εκεί θα συνοδεύεται και από ένα μεγάλο πάρτι με δύο γνωστούς YouTuber και έναν DJ. Όλοι μαζί λοιπόν, μια παρέα, να γλεντήσουμε και να δώσουμε και, αν θέλετε, και το έναυσμα ότι η Καρδίτσα αλλάζει, βγαίνει στην εξωστρέφεια, η Καρδίτσα γίνεται πλέον προορισμός. Έχουμε κάνει συναντήσεις και με διάφορους ανθρώπους που έχουν τουριστικά λεωφορεία αλλά και τουριστικά γραφεία. Πιστεύω ότι του χρόνου, αν φέτος κάναμε 5 βήματα παραπάνω, του χρόνου η Καρδίτσα περιοχή μας θα απογειωθεί.